Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή επιστημονική, φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα, 7 και 5 περίπου, μέχρι τις 8 η ώρα. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας. Βλέπετε και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για μια ώρα περίπου, να ρωτήσετε πληροφορίες για τις διαλέξεις της εκπομπής, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία προτείνει η εκπομπή, είναι τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει που αναφέρονται σε φιλοσοφικά, θεολογικά θέματα, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έρευνα και πώς μπορεί κάποιος να συνδυάσει την φιλοσοφία και την θεολογία. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα ρωτήσει και στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης και στο τηλέφωνο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα διαχρονικό θέμα, θα μιλήσουμε για τα όρια της επιστήμης και της πίστης. Πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, ακούμε στην σύγχρονη εποχή να μας λένε διάφοροι ότι αυτός που είναι επιστήμονας δεν είναι και πιστός. Όμως άλλα λέει η διαχρονικότητα του ανθρωπίνου, της ανθρώπινης ψυχής. Βλέπουμε ότι στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν πολύ σημαντικοί επιστήμονες όπου ήσαν και πιστοί άνθρωποι. Θα μιλήσουμε για τον Collins, όπου στο έργο του «Γλώσσα του Θεού», ο Collins, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ένας υπέρμαχος και αυτός που ερεύνησε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Μάλιστα στο έργο του ο Collins λέει ότι ο Θεός της Βίβλου είναι ο ίδιος του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Μπορεί να τον λατρεύει τον Θεό αυτό στην εκκλησία κάποιος, αλλά και στο εργαστήριο. Υπάρχουν λοιπόν ο Λούντβιχ, ο Παστέρ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτούς τους μεγάλους επιστήμονες που ήσαν και πιστοί άνθρωποι. Θα δούμε λοιπόν τους διακεκριμένους επιστήμονες που έχουμε και σήμερα κοντά μας, τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, που και αυτός έχει ένα μεγάλο συγγραφικό έργο. Και επίσης θα μας πει τα βιώματά του μέσα από το πέρασμά του στην ιατρική επιστήμη. Έχουμε όμως τη χαρά και την τιμή να έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, στη ζωντανή αυτή εκπομπή, τον κύριο Καλογύρου Ιωάννη, χειρούργο με ευτήρα, γυναικολόγο, όπου είναι επίσης μέλος της προστασίας του αγέννητου παιδιού. Κύριε Καλογύρου, σας καλησπερίζουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να μας καταθέσετε τις απόψεις σας, να μας πει το βίωμά σας και όλα αυτά τα οποία έχετε δει κατά την διάρκεια της ιατρικής σας επιστήμης. Βλέπουμε τον κύριο Καλογύρου και τον κύριο Ατζακλή. Να ακούσουμε τις απόψεις σας για το θέμα αυτό, να δούμε τελικά ποια είναι τα όρια. Μπερδεύεται η επιστήμη με την πίστη? Τι είναι αυτό που εξετάζει η επιστήμη, τι είναι αυτό που εξετάζει η πίστη και αν κατά τη διάρκεια, των δικών σας, της δικής σας εμπειρίας, έχετε κάποια διλήμματα, έχετε κάποια θέματα τα οποία να αντιμετωπίσετε. Όλα αυτά θέλουμε να μας τα πείτε, να μας τα καταθέσετε για να ακούσουν και οι αγαπητοί φίλοι της εκπομπής τις δικές πολύτιμες απόψεις, όπως και ο κύριος Ατζακλής να μας πει και αυτός ως γιατρός τις δικές του απόψεις για το σημερινό θέμα. Κύριε Καλογύρου, και πάλι σας καλησπερίζουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μια διαχρονική ιδιαίτερη εκπομπή, πολύ σημαντική και ιδίως στον καιρό που διανύουμε είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί σίγουρα οι πειρασμοί είναι διαφορετικοί, η πίστη είναι αυτή που μας οδηγήσει κάπου διαφορετικά, κάπου πιο σωστά. Ευχαριστώ πάντως που με καλέσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής, κύριε Καλογύρου. Ως γιατρός υπάρχουν ηθικοί κανόνες που ακολουθείτε? Ποια είναι η ηθική δεοντολογία? Τι είναι αυτό που κοιτάτε και προσπαθείτε να προσπαθείτε κατά τη διάρκεια του έργου σας? Η ηθική δεοντολογία, εμείς έχουμε ούτως ή άλλως δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, είναι αυτό που είναι γνωστό σε όλους και αυτό εφαρμόζουμε, είναι το συμφέρον του ασθενούς. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ασθενής, γιατί εγώ ασχολούμαι με τη γυναικολογία, ναι, αυτό που κοιτάμε είναι να της προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το πετύχουμε πάντα. Αυτό όμως σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή βοήθεια προκειμένου να θεραπεύσουμε ή να βοηθήσουμε τη συγκεκριμένη γυναίκα σε οποιοδήποτε τομέα βέβαια που θα ζητηθεί. Βεβαίως. Και θέλουμε και να μας πείτε κιόλας, επειδή πολλές φορές βλέπουμε και έχουν θέσει πολλοί φίλοι το εξής ερώτημα στα θέματα αυτά που εσείς ασχολείστε. Ένα σημαντικό ερώτημα. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να, παραδείγματος χάρη, να καταφεύγουν στην εξωματική γονιμοποίηση σε
κάποιους να υπάρχουν ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα, σε άλλους να αργεί περισσότερο κτλ. Όλα αυτά τα έχετε δει, τα έχετε αντιμετωπίσει, τα έχετε συναντήσει. Πίσω από όλα αυτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε, ποιο είναι το συμπέρασμα όλων αυτών των πράξεων? Ότι, παραδείγματος χάρη, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμπέρασμα ότι υπάρχει ο Θεός, ένα θεϊκό σχέδιο ουσιαστικά που καθοδηγεί τις πράξεις και ουσιαστικά καθορίζει και τις τύχες των ανθρώπων? Είναι το σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα στα πέντε ζευγάρια έχει πρόβλημα γονιμότητας. Δηλαδή θα καταφύγει στον γιατρό, στον ειδικό, ο οποίος θα τους δώσει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο τον οποίο μπορεί να επιτεύξει το στόχο τους, που είναι κυρίως ένα παιδάκι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπορεί να δώσουμε μια απλή συμβουλή ή να καταλήξουμε να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Παρόλα αυτά, και ενώ μπορεί να έχουμε ακριβώς το ίδιο υλικό, και όταν λέμε εμείς οι γιατροί υλικό, εννοούμε τα ίδια χαρακτηριστικά σε μια γυναίκα ή σε ένα αντρόγυνο, στο ένα ζευγάρι να γίνει πολύ εύκολα η γονιμοποίηση και στο άλλο ζευγάρι δυστυχώς να μην μπορέσει ποτέ, ίσως, ή βέβαια είναι λίγες περιπτώσεις αυτές, να κάνει παιδί. Χωρίς να θέλουμε να κατακρίνουμε, ορισμένα περιστατικά πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει από το θέμα της από επιστημονικής απόψεως. Η επιτυχία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μέσα μου πιστεύω ότι σίγουρα κάτι διαφορετικό, ίσως και ένας διαφορετικός παράγοντας επηρεάζει. Εσείς μπορείτε να τον αποκαλέσετε πίστη ή κάποιος άλλος μπορεί να το αποκαλέσει τύχη, αν και δεν το πιστεύω αυτό. Είναι κάποιο θεϊκό χέρι που πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις που βοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή των επιστημονικών κανόνων πάνω στο ζευγάρι που έχει υπογονιμότητα. Βεβαίως, να είστε καλά, κύριε Καλογιώτη. Θα συνεχίσουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί όλοι οι φίλοι ρωτούν πολλές φορές, ενδιαφέρονται. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και μαζί σας. Στην πορεία θα μας πείτε και για την αξιόλογη ιστοσελίδα που έχετε, για το email σας, όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά, διότι θα πρέπει να, και όπως ξέρει ο κ. Σαντζαγκλής, εδώ πέρα κάθε Παρασκευή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε διακεκριμένους επιστήμονες, ανθρώπους που έχουν να μας δείξουν μέσα από το έργο τους, μέσα από το βίωμά τους ουσιαστικά, γιατί ένα άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Καλογύρου, είναι και το θέμα των προτύπων. Γιατί ναι, ο επιστήμονας θα πρέπει ουσιαστικά, πέρα από καλός επιστήμονας, να είναι και σωστός και καλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Κύριε Τζακλή, είναι όλα αυτά πώς τα βλέπετε? Θα ήθελα έτσι να, όχι να συμπληρώσω, θα έλεγα να επιβεβαιώσω τις δικές σας παρατηρήσεις, διότι πρώτον υπάρχει πρόνοια του Θεού. Ο κύριος Καλογύρου το είπε κάπως σαν μια προστασία από το Θεό ή ένα σχέδιο του Θεού. Ναι. Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο ο Θεός έχει ένα σχέδιο, αλλά αυτό το σχέδιο δεν είναι μια παρεμβατικότητα ανθρωπίνου τύπου που κάνουμε αντίθετα από αυτό που θέλει ο άλλος, αλλά ο Θεός τι κάνει? Συνδυάζει και τη θέληση του ανθρώπου και τη δική του πρόνοια. Δηλαδή, αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, συν Αθηνά και χειρακίνη, σε κάποια πιο πνευματική βάση, σημαίνει ότι το καράβι θα πάει σε έναν προορισμό τον οποίο τον διευθύνει ο Θεός. Αλλά οι άνθρωποι μέσα στο καράβι έχουν τόσες ελευθερίες να κάνουν ό,τι θέλουν. Άλλος τρώει, άλλος κοιμάται, άλλος περπατάει, άλλος διαβάζει κλπ. Κάπως έτσι να δούμε τη σχέση μεταξύ της θεϊκής παρεμβάσεως και της ανθρωπίνης επιθυμίας για εκείνο το οποίο κάθε άνθρωπος θα ήθελε να κάνει στη ζωή του και είναι ελεύθερος, γιατί υπάρχει ελευθέρα βούληση από το Θεό. Έτσι δεν είναι αυτό? Είναι, ναι. Νομίζω όλοι το παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση από το Θεό στις περιπτώσεις αυτές. Αλλά και εσείς είπατε κάτι πολύ σημαντικό για τα όρια της πίστης και της επιστήμης, κύριε Φουντουλάκη, στο οποίο θέλω να σταθώ. Είμαστε τρεις επιστήμονες εδώ. Ο καθένας στο δικό του τομέα. Δύο γιατροί σε διαφορετικές ειδικότητες και ένας φιλόλογος και θεολόγος και φιλόσοφος. Φιλοσοφία. Καθηγητής φιλοσοφίας. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι ήδη από εδώ πάει ένα κατεστημένο, ότι δήθεν οι επιστήμονες είναι άθεοι. Αυτό ήταν ένας μύθος παλαιοντολογικών αρχών, να μην το πω χειρότερα, γιατί αποδεικνύεται ότι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι ήταν συγχρόνως και θρησκευόμενα άτομα. Ναι. Και μάλιστα χριστιανοί. Ασχέτως αν δεν ήταν όλοι ορθόδοξοι, έτσι δεν είναι? Ο Ντοστογεύσκη δεν ήταν ένας ορθόδοξος χριστιανός, μεγάλος συγγραφέας, από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Έχει κανένας αντίρρηση ότι ο Ντοστογεύσκη ήταν ένα πνεύμα τεράστιο, ας πούμε, κλπ? Ο Σολωμός ο δικός μας. Ο Παπαδιαμάντης ο δικός μας, ο Κόντογλου, ο Κάλβος,
και από τους ξένους, ο Δάντης, ο Σέξπιρ, ο Ουγκό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι χριστιανοί. Δηλαδή έχουν βιώματα χριστιανικά και μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Ο Γκέτε, ο οποίος ήξερε και 30 γλώσσες. Ο Καντ, ο Πασχάλ, ο οποίος ήταν και σε ένα αναπηρικό καρότσι. Και έκανε ύμνους προς το Θεό, ο Πασχάλ, ας πούμε, και προς τη Θεία Πρόνοια κλπ. Γιατί ήταν και μελετής του ουρανού και των φυσικών φαινομένων. Θυμόσαστε από το γυμνάσιο ή από το Λύκειο ότι ο Πασχάλ έκανε μεγάλες εφευρές στο πιεστήριο. Ναι. Έτσι, τα ηλεκτρονικά πιεστήρια, τα πιεστήρια εκείνα, τα υδραυλικά πιεστήρια, είναι όλοι οι νόμοι του Πασχάλ μέσα εκεί. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να μην καταλαβαίνει ότι ο σωστός επιστήμονας είναι και θρησκευόμενα σωστό άτομο. Διότι, όπως λένε πολλοί γιατροί και ο συνάδελφός μας εδώ θα το ξέρει αυτό, μέχρι σε ενός ορίου φτάνει και η δύναμη του γιατρού. Μετά ο γιατρός λέει: εγώ έκανα ό,τι μπόρεσα. Ειδικά οι χειρουργοί σε αυτές τις περιπτώσεις, που έχουν και πιο μεγάλη ευθύνη πάνω στους ασθενείς τους, έτσι που χειρουργούν πολύ δύσκολες παθήσεις, λένε: έκανα ό,τι μπόρεσα ανθρωπίνως, τώρα από το Θεό περιμένουμε. Άρα λοιπόν, ναι. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, θα έλεγα, του ότι ο Θεός επεμβαίνει θετικά πάντοτε, φτάνει ο άνθρωπος να μην είναι τελείως έξω από το θέλημα του Θεού, γιατί υπάρχει και μια θέληση του Θεού. Δηλαδή, στον εγκληματία ο Θεός φέρνει εμπόδια. Τι να του κάνει, να του ευωδώσει το εγκληματικό του έργο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Σε εκείνον όμως που κάνει ένα θεάρεστο έργο, ο Θεός έρχεται και τον εβοηθάει να το κάνει καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το σημείο τώρα. Βεβαίως, κύριε Καλογκύρου, θέλω να μας πείτε αυτό που είπε ο κύριος Σαντζακλής. Πολλές φορές ακούμε διάφορες απόψεις, έχουμε διαβάσει διάφορα βιβλία, πολλές φορές έχουμε διαβάσει κάποια άρθρα σε μεγάλες εφημερίδες και έγκριτες εφημερίδες. Τελικά, τι πιστεύετε, επειδή είστε γιατρός, ασχολείστε με το DNA, ασχολείστε με το ανθρώπινο γονίδιο, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Υπάρχουν όρια, μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να φτάσει μέχρι το Θεό, υπάρχουν κάποια εμπόδια? Είναι ερωτήματα που τα έχουν θέσει οι φίλοι. Ρωτάνε πολλές φορές οι άνθρωποι της καθημερινότητας, μας ρωτάνε, σας ρωτάνε. Ξέρω και ο κ. Σαντζακλής, λόγω της εμπειρίας του ως γιατρός, και εσείς, πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Μπορεί να φτάσει μέχρι το Θεό? Υπάρχουν εμπόδια? Που ουσιαστικά βλέπουμε και σήμερα, και θέλουμε την άποψή σας, βλέπουμε στο σύνθημα του καρκίνου. Προσπαθεί η επιστήμη, μάχεται, σίγουρα έχει μεγάλη επιτυχία. Και υπάρχει μεγάλη πρόοδος, αυτό το βλέπουμε όλοι, όμως βλέπουμε και πάλι ο καρκίνος να νικάει πολλές φορές στην επιστήμη και να υπάρχουν περιπτώσεις καρκίνου που δεν έχουν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίζονται και υπάρχει θνησιμότητα. Πού μπορεί λοιπόν να φτάσει η επιστήμη? Εγώ πιστεύω ότι τα όρια δυστυχώς δεν τα βάζουμε εμείς. Πιστεύω ίσως μπαίνουν από κάποιον άλλον. Σίγουρα η επιστήμη εξελίσσεται, σίγουρα τα πράγματα μεταβάλλονται. Υπάρχουν πράγματα όμως τα οποία δυστυχώς δεν εξαρτώνται από εμάς τους γιατρούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως είπε ο κύριος Ατζακλής, πόσες φορές έχουμε πει να κάνουμε ένα δύσκολο χειρουργείο. Είναι πραγματικά ένα χειρουργείο απλό που μπορεί να καταλήξει να γίνει πολύ δύσκολο ή να έχουμε κάποια μεγάλη αιμορραγία, την έκφραση μεταξύ μας. Ακόμα και σε γιατρούς που πολλές φορές ίσως θα έλεγα να μην πιστεύουν πάρα πολύ ή γενικότερα. Ας μην πούμε άθεοι, γιατί η έκφραση αυτή δεν είναι καθόλου σωστή. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ναι. Ας πούμε για γιατρούς που δεν είπαν. Πόσες φορές έχουμε πει μεταξύ μας ότι ο Θεός να βάλει το χέρι του, αχ Παναγία μου να πάει καλά το περιστατικό. Δηλαδή αυτές είναι εκφράσεις, οι οποίες δεν είναι τυχαίες, δεν τις λέμε τυχαία. Πιστεύω ότι είναι λοιπόν πολλές φορές τα όρια τα οποία μπαίνουν διαφορετικά. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι το ποσοστό επιτυχίας μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης σίγουρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από την ηλικία της γυναίκας, από το σύζυγο, από την ποιότητα των οάριων και από πολλούς άλλους παράγοντες. Θεωρητικά μπορεί να φτάσει από 25% η πιθανότητα γονιμοποίησης μέχρι ένα ποσοστό 50% και 60% κατά άλλους. Αλλά τέλος πάντων θεωρητικά μέχρι 35-40% έως 45%. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Τι είναι εκείνο εκεί που μας δυσκολεύει? Βέβαια έχουμε εξελιχθεί, έχουμε αφήσει τα νούμερα του παρελθόντος. Και αυτό είναι μια εξέλιξη. Ξέρετε, αυτή η εξέλιξη για μένα μου κάνει και εμένα μια διαφορετική εντύπωση. Το ίδιο γίνεται και με τον προγεννητικό έλεγχο. Φανταστείτε, έχουμε ένα έμβριο αυτή τη στιγμή που το ελέγχουμε στην εγκυμοσύνη. Ελέγχουμε το έμβριο, βλέπουμε πώς εξελίσσεται μέσα στην κοιλιά, έχουμε τους υπερήχους, έχουμε τον προγεννητικό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, και μπορεί να έχουμε ένα πολύ ωραίο τοκετό, πολύ εύκολο τοκετό,
δυστυχώς δεν θα φύγει το γεγονός ότι κάποια παιδιά θα βγουν δυστυχώς με κάποιο πρόβλημα. Μικρό ποσοστό, απειροελάχιστο, αλλά θα βγούνε. Οπότε και αυτό είναι κάποιο το οποίο δεν μπορούμε η επιστήμη με τα δεδομένα που έχουμε τώρα να φτάσει στο παράθυρο εκείνο που να πούμε ότι ναι, έχουμε πετύχει το 100% της διάγνωσης ενός παιδιού που μπορεί να έχει πρόβλημα. Σίγουρα κάθε γονέας φαντάζεται το δικό του παιδάκι, και μιλάω μόνο από τη δικιά μου τη μεριά, ότι θα ήθελε να έχει ένα αθλητικό με γαλανά μάτια, με αθλητικό σώμα. Όμως παρόλα αυτά είμαστε πολύ μακριά από το να καταφέρουμε να το πετύχουμε και ταυτόχρονα πάρα πολύ κοντά. Το όριο δεν το έχουμε καθορίσει και πιστεύω ότι το καθορίζουμε απόλυτα εμείς οι γιατροί. Το καθορίζει κάτι άλλο. Ίσως αν αυτή η εκπομπή γίνει μετά από 50 χρόνια τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά στο απόλυτο δεν θα φτάσουμε ποτέ. Εκεί λοιπόν επισέρχονται κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε κάποια βάση. Και πολλές φορές αν ακούμε κάτι το οποίο να μην είναι, να ακούγεται περίεργο στο κοινό που μας παρακολουθεί, πραγματικά θέλουμε να πούμε ότι σίγουρα υπάρχει κάτι σε όλες μας τις πράξεις το οποίο θα έλεγα ανώτερη δύναμη, θεϊκό, υπάρχει. Είναι σίγουρο. Ναι. Περάσουμε, κυρία Τσακλή, στο πρώτο διάλειμμα τη ζωντανή σα τη εκπομπή και θα επανέλθουμε τη συνέχεια τη συζήτηση. Το θέμα, αγαπητοί φίλοι, για όσου άνοιξαν τώρα του δέχτε του, είναι τα όρια τη πίστη και τη επιστήμη. Θα μιλήσουμε μαζί με του διακεκριμένου επιστήμονε, τον κύριο Ιωάννη Καλογύρου και τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, του δύο εξαίρετου γιατρού, για θέματα που έχουν να κάνουν με την βιωματική εμπειρία του μέσα από το πέρασμά του της ιατρικής επιστήμης. Πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Μιλάμε για την επιστήμη, μιλάμε για την πίστη, μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ψυχοπνευματική ολότητα. Και πριν συνεχίσουμε την εκπομπή, να σας υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή και μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα. Με θέματα διαχρονικά. Τώρα για όποιος θέλει και μπορεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο που βλέπετε για να ζητήσει πληροφορίες, να προτείνει θέματα για να ενημερωθεί για τις διαλέξεις που συνεχώς γίνονται, για τα 5 βιβλία τα οποία έχω γράψει, που υπάρχουν σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τα βιβλία αυτά μιλούν για τον χρόνο και την ψυχή, για τη σχέση σώματος και ψυχής, η ψυχή μέσα από τη σύγχρονη ψυχολογία, μέσα από τη φιλοσοφία και μέσα από την σύζευξη του πατερικού και του φιλοσοφικού κόσμου και μέσα από μια μεγάλη βιβλιογραφία. Και ο κύριος Ατζακλής, ο γιατρός της Γενικής Ιατρικής, επίσης έχει συγγράψει όμορφα επικοδομητικά βιβλία, έχει δημιουργήσει DVD με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Κύριε Ατζακλή, πείτε μας δύο λόγια για να ενημερωθούν και οι φίλοι που ρωτάνε συνεχώς. Έχουμε δημιουργήσει μια συλλογή της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης και διάφορων πατερικών κειμένων, τα οποία μπορούν να τα διαθέσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ή μέσα στο σπίτι θέλουν να κάνουν κάποιες δουλειές και μπορούν να ακούνε παράλληλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Καλό είναι βέβαια να εξοικειωθούμε με το Ευαγγέλιο, κύριε Φουντουλάκη, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρόλα αυτά έχουμε μία μικρή άγνοια των γραφών και αυτό θα ήταν ένας λόγος να εμφανιστεί ένα είδος τοπικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής μέσα στη χώρα μας. Διότι καλή είναι και η εξωτερική αποστολή, η Ιεραποστολή, αλλά και μέσα στη χώρα μας πρέπει να ξέρουμε πράγματα τα οποία δεν μας θα διδάσκουν πλέον στο σχολείο, από ό,τι άμα θα διδάσκει το Ευαγγέλιο στο σχολείο πια. Και πού να μάθει το παιδί δύο πράγματα γι' αυτό, από πού να τα μάθει. Εκπομπές δεν υπάρχουν κατάλληλες, άνθρωποι οι οποίοι να μιλάνε για αυτά τα πράγματα είναι σπάνιοι. Και έτσι λοιπόν θα βρεθούμε σε έναν άλλο μεσαίωνα ξαφνικά. Ποιοι εμείς οι οποίοι σαν Έλληνες είμαστε επιφορτισμένοι να διαδώσουμε μέσω της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αγαπητοί φίλοι, το λέγαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός επέλεξε την ελληνική γλώσσα για να διαδώσει το λόγο του με λάμδα κεφαλαίο. Δεν είναι τυχαίο πράγμα αυτό. Για σκεφτείτε το βαθιά να δείτε ότι η ελληνική γλώσσα κάνει τη σύζευξη μεταξύ χριστιανισμού, κύριε Φουντουλάκη, έτσι, και αρχαίας φιλοσοφίας. Οι πρώτοι πατέρες, που θα έχουμε σε λίγο ας πούμε κλπ. Μια εκπομπή έτσι πιο ειδική για τους πατέρες αυτούς και ειδικά το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος είναι δογματικός, μέγας δογματικός συγγραφέας κλπ. Και διάσημος σε όλο τον κόσμο, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν αμέσως ότι η ελληνική γλώσσα είναι εκείνη ο συνεκτική ύλη μεταξύ αρχαίας σοφίας και χριστιανισμού.
Και όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης απαγόρευε διαλέξεις χριστιανών για το λόγο ότι αυτοί ήταν εκτός κλίματος όπως νόμιζε ή δεν τους άφηνε στα πανεπιστήμια για ένα διάστημα, νομίζω έγινε κάνα δύο χρόνια αυτό, τους απαγόρευε τις κλασικές ελληνικές σπουδές. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι είπαν όχι, θα μετέχουμε στις κλασικές σπουδές και εμείς οι χριστιανοί. Και με αυτό τι ήθελα να δείξει, ότι υπάρχουν πράγματα από την ελληνική σοφία τα οποία τα χρειάζεται ο χριστιανισμός. Είναι ύλη έτοιμη, διότι η σοφία των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι για πέταμα, να το ξέρετε αυτό αγαπητοί φίλοι. Και όποιοι κάνουν αυτό το διαχωρισμό, από εδώ η αρχαία σοφία και από εδώ ο χριστιανισμός, κάνουν μεγάλο λάθος. Υπάρχει ένας συγκερασμός. Ο Έλληνας έχει μια πνευματική συγγένεια, μια πνευματική συνέχεια μάλλον, στην οποία η πνευματική αυτή συνέχεια θα την τονίζουμε σε κάθε μας εκπομπή να καταλάβουμε ότι είμαστε και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος θειασσώτες της σωστής αρχαιοελληνικής σκέψης, όπως είναι του Σοκράτη, του Πλάτωνα κλπ. Αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος δόμησε κατά κάποιο τρόπο την Ορθοδοξία. Τα Ορθόδοξα δόγματα τα οφείλουμε στο Μέγα Βασίλειο. Βεβαίως. Διότι το τριαδολογικό στοιχείο της Ορθοδοξίας, το οποίο είναι κύριο, το κύριο δόγμα είναι το τριαδολογικό και η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, το δεύτερο δόγμα μας, είναι αποτύπωση μάλλον, λεκτική αποτύπωση με μια τέλεια αρχαία ελληνική γλώσσα του μεγάλου δόγματος αυτός της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και η γλώσσα δεν είναι μικρό πράγμα και δεν είναι μικρό εργαλείο, να το ξέρουμε αυτό, διότι παγκοσμίως η ελληνική γλώσσα, όπως ξέρετε αγαπητοί, παγκοσμίως η ελληνική γλώσσα κερδίζει έδαφος. Όταν είπαν στα κομπιούτερ οι Ισπανοί ποια γλώσσα να βάλουν και βάλαν όσες γλώσσες του κόσμου, το κομπιούτερ είπε με την αρχαία ελληνική γλώσσα θέλω να συναναστρέφω. Πολύ σωστά. Γιατί είναι ανοιχτή, και άπειρωστή και έχει ρίζες και συνεχώς δέχεται. Συνεχώς μια ριζική επανάληψη. Βεβαίως. Αυτό το αναφέρετε και στα βιβλία σας και εσείς, κυρία Τσακλή. Ναι, ακριβώς. Διότι... και πείτε λιγάκι, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, πού μπορεί κάποιος να βρει τα βιβλία σας και τα DVD. Είναι ζωοδοχοπική 44 το βιβλίο, πολύ αυτό. Και το τηλέφωνο είναι 380-55-39. Λοιπόν, αυτή η γλωσσική δύναμη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στην οποία να ξέρετε ότι είναι αναβαφτισμένη και η νέα ελληνική γλώσσα, δεν είναι άμυρη των αρχαίων ρημάτων. Ναι. Έχουμε δηλαδή ομοιρικά συμπλέγματα λέξεων εδώ πέρα, άπειρα. Όταν λέμε τη λέξη ηχθειοπολείο, τι λέμε? Αμέσως το ψάρι το κάναμε ηχθεία. Έτσι, υπάρχει πλούτος της ελληνικής γλώσσας και καλά κάνατε. Μέγας πλούτος, ασύλληπτος πλούτος. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, αγαπητέ μου αδερφέ. Βεβαίως. Θέλω να αναλύσουμε και το εξής. Και κύριε Καλογκύρου, ένα σημαντικό θέμα που διαβάζουμε, μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι της εκπομπής πολλές φορές. Και ρωτάνε τώρα οι φίλοι από ό,τι με ενημερώνουν, είναι το εξής. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην υπογονιμότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της ψυχολογίας, πώς συμβάλλει η ψυχολογία, πώς συντελεί η ψυχολογία σε όλα αυτά τα θέματα? Η αλήθεια είναι ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το στρες μπορεί να διαφοροποιήσει, μπορεί να αλλάξει, να μεταβολήσει τις διεργασίες του σώματος εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι, μια γυναίκα που στρεσάρεται, μπορεί να αλλάξει σίγουρα το ορμονικό της προφίλ. Οπότε αυτό σίγουρα δυσκολεύει και στον αντίστοιχο στόχο που είναι αυτό της γονιμότητας. Έτσι, τα ζευγάρια τα οποία συναντάμε, τους λέμε φυσικά όχι να μην στρεσάρονται, γιατί ξέρετε, το να πεις σε κάποια γυναίκα μη στρεσάρες είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί το στρες το έχει. Άρα το να πεις μη στρεσάρες σημαίνει ότι δεν κάνεις κάτι. Αυτό μπορεί να της πεις όμως να κάνει διαχείριση στρες, διαχείριση άγχους. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ουσιαστικά για κάποια πράγματα η ίδια να μην ασχοληθεί ή να βρει τη συμβουλή από κάπου αλλού. Αυτή η συμβουλή λοιπόν μπορεί να έρθει από δύο άτομα. Ναι. Το ένα άτομο λοιπόν είναι σίγουρα κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος είναι πιο ειδικός θα λέγαμε, αλλά πολλά νέα ζευγάρια στις μέρες μας ακολουθούν τον δρόμο του πνευματικού. Και ξέρετε, αυτό έχουμε δει ότι τους φέρνει πιο ήρεμους, πιο φιλοσοφημένους θα έλεγα, και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, βοηθάει και εμάς. Βοηθάει και εμάς στο να κάνουμε τις ιατρικές μας πράξεις λίγο πιο εύκολες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ζευγάρι να μην έχει άγχος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποβάλει όσο είναι δυνατόν τα θέματα που τον απασχολούν και να βρει διεξόδου σε άλλους τομείς, προκειμένου βέβαια πάντα να επιτύχει το στόχο του. Σίγουρα. Κύριε Τσακλή, αυτό που λέει και ο κ. Καλογκύρου για την ψυχολογία, έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή. Μάλιστα, με τα λύπης, διαβάσαμε όλοι και σχολιάσαμε και θα ήθελα και την άποψη του κ. Καλογκύρου και εσάς, κ. Τσακλή. Είδαμε, κ. Καλογκύρου, ότι τα τελευταία δύο χρόνια
επειδή λέμε για την ψυχολογία, δεν είναι πολύ σχετικό το θέμα, αλλά όλα αυτά συνδέονται με το θέμα της κατάθλιψης και επειδή μιλήσατε για άγχος και για ψυχολογία, είδαμε ότι 1.500 Έλληνες δυστυχώς καταφύγαν στη λύση της αυτοκτονίας. Τι πρέπει να κάνουμε μέσα στη δύσκολη αυτή ζωή, κατά την άποψή σας, γνωρίζουμε και εσείς κύριε Τζακλή και εσείς κύριε Καλογύρου, για το θέμα της μουσικής. Ότι η μουσική βοηθάει, συμβάλλει στην ανάθεση της ψυχής. Γιατί η ψυχή, πολλές φορές το σώμα γερνάει, αλλά η ψυχή παραμένει αναλύωτη. Θα ήθελα λίγο την άποψη και σε λίγο αυτού του Καλογύρου, θέμα της ψυχολογίας. Η αυτοκτονία είναι έλλειψη πίστεως. Ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει στη ζωή του δεν αυτοκτονάει ποτέ. Διότι ένας πατέρας που αυτοκτονεί, τι κάνει εκείνη τη στιγμή, κάνει τίποτα καλό στην οικογένειά του, βοηθάει τα παιδιά του, ενώ αν έμενε να παλέψει θα τα βοηθούσε. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα ψυχικής δειλίας, επειδή δεν υπάρχει υγιής πίστη. Όσοι λοιπόν είναι ανερμάτιστοι και ζούσαν μόνο υλική ζωή, αυτοί δυστυχώς, μερικοί από αυτούς δηλαδή, έφτασαν σε αυτό το απονονοημένο διάβημα. Δηλαδή να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και είναι μεγάλη αμαρτία κατά την Ορθοδοξία η αμαρτία, διότι καταστρατηγεί το έργο του Θεού, δηλαδή σκοτώνεις ένα πλάσμα του Θεού που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που είσαι εσύ. Σκοτώνεις έναν άνθρωπο με την αυτοκτονία. Είναι δηλαδή ένας φόνος εμέσως η αυτοκτονία. Θα μου πείτε τώρα το άλλο, ότι και σαν γιατροί πρέπει να έχουμε μια επίοικια και μπορούμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το τέλειο κοντρόλ επάνω στα ψυχικά τους φαινόμενα. Είναι διατεταραγμένα στις συνειδήσεις του κλπ. Και ο Θεός θα βρει ελαφρυντικά ασφαλώς για μερικούς οι οποίοι έχουν, γιατρέ μου, έχουν το ακαταλόγιστο μερικές φορές, έτσι, βαριά ψυχοπαθείς άνθρωποι. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, που δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα ευθύνεται 100% για αυτά που κάνει. Αλλά ο άνθρωπος είναι υπεύθυνον και πρέπει να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις. Επομένως, η αυτοκτονία είναι το ένα. Τώρα για τη μουσική που είπατε. Και εγώ έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ότι η μουσική μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα. Μας φτιάχνει μια ψυχολογία καλύτερη και πιο νεανική. Και είναι ευτυχής εκείνος ο οποίος έχει αυτό το δώρο, δηλαδή να μπορεί με τη μουσική, είτε ακούγοντας είτε κάνοντας, παίζοντας μουσική, να ξεφεύγει από την δύσκολη κατάσταση που του δημιουργείται μερικές φορές ή να εφραίνει και την παρέα του, τους φίλους του, τραγουδώντας κλπ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει δώσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι. Βέβαια, μπορεί να φτάσει στη χειδεότητα η μουσική, το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν ροκ συγκροτήματα που βρίζουν και τον Χριστό ακόμα. Έτσι. Και μπορεί να σε εξαγριώνουν τον άνθρωπο παρά να τον ηρεμούν. Έτσι, μπράβο. Αυτό αλλά υπάρχει και θεϊκή μουσική αυτών των κλασικών συνθετών, των μεγάλων, ας πούμε. Ο Μότσαρτ τώρα δεν είναι ένας θεϊκός συνθέτης, ας πούμε, που από αυτό το παιδί, από μικρό, από 10 χρονών, έπαιζε θεϊκές μελωδίες, τις οποίες ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή έχουν. Λοιπόν, αυτά είναι δώρα του Θεού τα οποία τα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και ξέρει ο Θεός πού θα τα δώσει και ποιοι θα τα εκτιμήσουν και ποιοι όχι, ας πούμε, κλπ. Άρα λοιπόν και η μουσική θα ήταν, είναι και νομίζω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Βοηθάει και στην εγκυμοσύνη, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Μας, ναι, κύριε Καλογύρου, από ό,τι ξέρω, έχετε δημιουργήσει μουσική για τις έγκυες γυναίκες και όλα αυτά. Και πώς λειτουργεί η μουσική ευεργετικά για να αποφευθεί το άγχος που περιγράψαμε νωρίτερα? Πρώτα απ' όλα, συνήθως αυτό που συστήνουμε είναι κυρίως η έγκυος να ακούει μουσική, να ακούει μουσική που της αρέσει. Φυσικά να μην ακούει κρότους. Οπότε βέβαια, σίγουρα οι κρότοι που συνήθως τους βλέπουμε σε πιο ροκ μουσική, συστήνουμε να τους αποφεύγουμε. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι κάνει κακό και στο έμβριο. Τεινάζεται, δυσανασχετεί, κινείται μεν. Σίγουρα η κλασική μουσική όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδειχθεί, δεν μιλάμε για. Για την τελευταία δεκαετία, η ήρεμη κλασική μουσική βοηθάει πάρα πολύ. Ηρεμεί και το παιδί, ηρεμεί και την έγκυο, μειώνει την αρτηριακή πίεση και μειώνει επίσης και τις σφίξεις της εγκύου της ίδιας. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες, είχε γίνει και γίνεται τακτικά στην Ελλάδα ένα σεμινάριο που υπεύθυνος είναι ο Ρώσος ο κύριος Λαζάρεφ, του διαγωνίζεται από τον κύριο Κλίμη, να πούμε. Ο οποίος κάνει το εξής, έχει
είναι ένας εφευρέτης που γίνεται, θα λέγαμε, έχει ανακαλύψει για πολλά χρόνια, αλλά με έρευνα, όχι απλά με λόγια. Έχει κάνει έρευνα, δημοσιεύσει έγκριτα διεθνή περιοδικά, ότι η συγκεκριμένη η μουσική, η οποία ο ίδιος αναπαράγει, βοηθάει στην καλύτερη ορίμανση των νευρίων και στην καλύτερη φυσιολογική ανάπτυξη των νευρώνων όσων βρίσκονται ακόμα μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα. Δηλαδή όσων βρίσκονται μέσα στη μήτρα τα παιδιά. Έτσι γίνονται κάποια μαθήματα στις έγκυες, να ακούν κάποια συγκεκριμένη μουσική, η οποία θα τους βοηθήσει στην καλύτερη, στην δημιουργία, θα λέγαμε, ενός πιο όριμου παιδιού. Εμείς αυτό που θα συμβουλεύσουμε, βέβαια, γιατί αυτές είναι πιο ειδικές γνώσεις, είναι ότι η έγκυος θα πρέπει να είναι ήρεμη, να ακούει κλασική μουσική και να ζει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όσο γίνεται μεγαλύτερης ταλπορής, χωρίς στρες. Βεβαίως. Άρα είναι μεγάλη συμβουλή της μουσικής. Αυτό είναι βασικό από ό,τι είπατε κι εσείς, κύριε Καλογύρου και ο κύριος Αντζακλής. Βοηθάει στην ηρεμία, στην χαλάρωση. Άρα ουσιαστικά και η μουσική, επειδή μιλήσαμε για την αυτοκτονία νωρίτερα και για τις καταστάσεις της καταθλίψεως, μπορεί να βοηθήσει γενικότερα και να ξεπεράσει κάποιος. Γιατί, κύριε Καλογύρου, αυτό που προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή είναι να περάσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Βλέπουμε μιζέρια παντού, πολλές εκπομπές να αναφέρονται στην κρίση, να ταλανίζεται ουσιαστικά ο άνθρωπος μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς εδώ προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις ουσιαστικά για να ξεπεράσει ο άνθρωπος τη μιζέρια, την κακομοιριά και να μπορέσει να υπάρξει μια ανάταση του ανθρωπίνου σώματος. Και αύξηση των γεννήσεων, να πούμε. Βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, έχουμε μείωση των γεννήσεων γενικά, η οποία ένας λόγος σίγουρα είναι και η κρίση. Ας πούμε ότι μείωση των ζευγαριών που ζητάνε τη βοήθεια σε μια φάση, σε μια διαδικασία υπογονιμότητας. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει μείωση των γεννήσεων. Το νέο ζευγάρι δεν αποφασίζει να κάνει εύκολα παιδί. Είναι η κρίση στη μέση. Το κράτος, να πούμε και κάποια πράγματα, τα οποία γίνονται προς τη θετική πλευρά, προσπαθεί να μειώσει όσο γίνεται το κόστος αυτό. Έτσι, για παράδειγμα, έχει γίνει το οποίο περιλαμβάνει τα παλιά τα ταμεία, όπως είναι το ΤΕΒΕ, το ΙΚΑ, ο ΓΑΚ, και ουσιαστικά τα έχει ενώσει και προσπαθεί να κάνει συμβάσεις τώρα με ιδιωτικά μαιευτήρια που ουσιαστικά ισχύουν και θα μπορεί μια γυναίκα να γεννά πληρώνοντας μόνο τον γιατρό και όχι να πληρώνει το μαιευτήριο. Ξέρετε, αυτά είναι βήματα που προσπαθεί να κάνει το κράτος προκειμένου να αυξήσει πρώτον, να μειώσει το κόστος σίγουρα της διοίκησης, γιατί πάντα είναι τεχνοκράτες, αλλά κυρίως να βοηθήσει και στην υπογεννητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να αποφασίσει το ζευγάρι. Γιατί ξέρετε, το οικονομικό έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη, βέβαια, θα μου πείτε, γιατρέ, εννοείται, υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία μας καλύπτουν. Βέβαια, υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία που καλύπτουν πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις θετικές. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Μάλιστα, μετά το διάλειμμα, θέλουμε να μας πείτε λίγο, επειδή είπαμε στην αρχή ότι είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας, έχετε σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχετε εργαστεί στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε μεγάλα πανεπιστήμια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να μας πείτε μετά το διάλειμμα 2-3 λόγια και για το Σύλλογο του Αγέννητου Παιδιού που ξέρω ότι είστε μέλος. Να μας πείτε να λιγάκι. Όμως και για την νοοτροπία. Βεβαίως. Όλα αυτά τα πούμε, κύριε Τζακλή. Περνάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ναι, θα περάσουμε μέσα. Να πω μόνο μια λέξη. Εκπομπής. Ναι, μια λέξη και πάμε στο διάλειμμα. Αυτό ότι οι φτωχοί γεννάνε πιο πολύ παρά οι πλούσιοι. Είναι ζήτημα νοοτροπίας περισσότερο και θα ήθελα να το ζητήσω. Ναι, παίζει ρόλο και η νοοτροπία. Αυτό που λέτε είναι δίκιο. Βλέπουμε ο τρίτος κόσμος, οι οποίοι είναι πάμφτωχοι και κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Άρα είναι ένας μύθος ότι οι πλούσιοι δεν γεννάνε πολλά παιδιά. Οι πλούσιοι αποφεύγουν συνήθως, ας πούμε, τις γέννες. Έχουν τρόπους για να αποφεύγουν τις γέννες. Αν το συζητήσουμε λίγο. Βεβαίως, ναι, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε, αγαπητοί φίλοι, με τη συνέχεια της ζωντανής αυτής εκπομπής. Κατάλαβα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Μιλάμε για τα όρια της επιστήμης. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής μαζί με τον κύριο Ιωάννη Καλογύρου, τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον ιατρό της Γενικής Ιατρικής, και τον Βασίλειο Αντζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, ο κ. Καλογύρου ειδικεύεται στην γυναικολογία, μαιευτική, στην εξωματική γονιμοποίηση. Είναι πολλοί οι τομείς που ειδικεύεται ο κ. Καλογύρου. Έχετε ένα εξαιρετικό βιογραφικό για το νέο της ηλικίας σας και σπανίζει αυτό και το λέω έτσι με πάσα ειλικρίνεια, γιατί γνωρίζω το έργο σας, γνωρίζω ότι προσπαθείτε και είστε ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης.
πέρα από πολύ καλός επιστήμονας. Πριν περάσουμε και στον κύριο Ατζακλή να μας πει έτσι δύο λόγια και να μας αναλύσει ένα μικρό κομμάτι του Ευαγγελίου, αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή για να μην χάνουμε την επαφή μας με το λόγο του Ευαγγελίου, απλά στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε το θέμα και επίσης επιγραμματικά λέω μόνο μία λέξη, ότι δύο πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η επιστήμη ασχολείται με την δομή και λειτουργία της φύσεως, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για να δείξουμε ότι δεν μπερδεύεται η επιστήμη με την πίστη. Και ο Χόκινγκ, ένας μεγάλος φυσικός, μας λέει ουσιαστικά ότι αν ο άνθρωπος καταφέρει να ανακαλύψει τη λειτουργία του σύμπαντος, αλλά να ανακαλύψει τα πάντα, δεν θα καταφέρει όμως ένα βασικό πράγμα, να καταλάβει και να καταλήξει γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος. Άρα λοιπόν βλέπουμε, ο κύριε Ατζακλή, ότι δεν μπερδεύονται οι διευθυντικοί κόσμοι που στέλνουν και καταλήγοντας επίσης υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες, όπως είναι ο Αμπέρ, ο Νεύτωνας, ο Λούντβιχ, όπως προείπαμε, και ο Λέιμπνιτς και πολλοί άλλοι σημαντικοί που ήσαν και πιστοί άνθρωποι. Και ο Αϊνστάιν, βεβαίως, που ήσαν μεγάλοι και σημαντικοί και διακεκριμένοι επιστήμονες. Σε αυτά που είπατε, βέβαια, δεν χωράει αντίλογος, οπωσδήποτε επικροτούμε, αλλά θα ήθελα να τονίσουμε εδώ στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως ότι η δύναμη της πίστεως είναι άπειρη. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με την πίστη τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, είναι άπειρη. Μέχρι ο Χριστός που είπε ότι δύο ρίσεις μεγάλες, μία ότι μπορείς να μετακινήσεις βουνά με την πίστη, ναι, και το άλλο ότι η ψυχή του ανθρώπου αξίζει περισσότερο από όλο τον υλικό κόσμο. Επομένως, αυτό που είπατε για τον Leibniz, όχι για τον καινούργιο, πώς τον είπαμε, τον Αμπέρ, τον Αϊνστάιν. Όχι, αυτό είναι που έγραψε τώρα το βιβλίο που είπατε. Α, ο Κόλινς. Για τον Κόλινς. Η γλώσσα του Θεού, το βιβλίο αυτό. Τον διάβασα τον Κόλινς, εγώ τον διάβασα. Θυμάστε ένα χημικό, ο κύριο καθηγητή, ο χημικό μα το είχε πει εδώ πέρα. Ήταν υπέρ πάρα πολύ με τον Κόλινς, α πούμε. Ναι. Και ο Κόλινς είπε ότι ναι, τι να κερδίσουμε τον κόσμο, να μάθουμε όλη την επιστήμη, αλλά έχουμε και μια ψυχή. Πρέπει να κοιτάξουμε και την ψυχή μας. Γιατί αλίμονο, αν κοιτάξουμε μόνο τον κόσμο, τις κοσμικές, και αυτό σημαίνει, ξέρετε τι θα πει κατά βάθος, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και θέλω να το δώσω έτσι πιο λαϊκά να το καταλάβουμε, ότι πρέπει να έχουμε νοημοσύνη αλλά και πνευματικότητα. Διότι μόνη της η νοημοσύνη δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι με ένα πόδι. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μυαλό, άλλα δεν έχουν πνευματικότητα όμως να δουλέψουν και με την πνευματικότητα, με την ψυχή τους δηλαδή, να έχουν μια σοφή ψυχή δηλαδή. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος πρέπει να έχει και το νοητικό του πολύ καλά ανεπτυγμένο, αλλά και το πνευματικό του στοιχείο ανεπτυγμένο. Διότι αν έχει μόνο το ένα, χαθήκαμε. Ας πούμε, μπορεί να κερδίσει όλο τον κόσμο, να γίνει ένας Ωνάσης και παραπάνω. Αν χάσει την ψυχή του, τι γίνεται. Λοιπόν, όμως αυτό το κομματάκι που είπατε σήμερα το Ευαγγέλιο αφορά τη μετάνοια. Ο κόσμος, όταν του λες τη λέξη μετάνοια, νομίζει ότι αχ, τι έπαθα που έκανα εκείνο το πράγμα, μετανοώ γι' αυτό. Δεν είναι ακριβώς η έννοια μετάνοια αυτή. Η έννοια της μετανοίας είναι η έννοια της πνευματικής προόδου, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος, όπως είπε και ο Σωκράτης, το γνώθησε αυτόν, έχει να βαδίσει πάρα πολύ μέσα στον εαυτό του για να μάθει πολλά πράγματα. Φανταστείτε ότι ο εαυτός είναι μια ολόκληρη πολιτεία και ακόμα δεν έχει φτάσει σε ένα να βολιδοσκοπήσει και να δει καλά, ας πούμε, ένα μόνο δρόμο αυτής της πολιτείας. Πόσο έχει να τρέξει μπροστά του δηλαδή ο άνθρωπος για να δει την ψυχή του μέσα εσωτερικά τι είναι και τι δεν είναι. Γι' αυτό υπάρχει άπειρο βάθος γνώσεως του εαυτού. Και πώς θα γίνει αυτό το άπειρο βάθος γνώσεως του εαυτού? Ο Σωκράτης, σαν σοφός, κατάλαβε ότι παίζεται κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, νομίζουμε ότι το καταλαβαίνουμε και σε λίγο καταλαβαίνουμε κάτι άλλο, ανώτερο. Και κατάλαβε την σωστή και ορθή έννοια της αρχαιότητος ότι το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια πρόοδος, την οποία ονομάζουμε πρόοδο του νου. Άρα μετάνοια. Να αλλάζουμε δηλαδή το μυαλό μας προς το καλύτερο. Αυτό είναι συμφασμένο και με την ανθρώπινη φυσική. Αυτή είναι η έννοια της μετάνοιας. Κύριε Τσακλή, να προοδεύει ο άνθρωπος και να μην είναι στάσιμος στα ίδια και στα ίδια. Να εξελίσσεται ουσιαστικά. Είναι ένα φαινόμενο πιο πλατή από μόνο τη θρησκευτική μετάνοια, που πρέπει και εκεί να έχουμε μετάνοια. Δηλαδή, τι αναγνωρίζει με τη μετάνοια? Ότι αστόχησα στο παρελθόν σε κάποια πράγματα. Και μετανοώ για αυτά. Δεν είναι κακό αυτό. Ίσα-ίσα αυτό είναι αιτία προόδου. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τα ασφάλματά του, έχει λόγο να προοδεύσει. Εκείνος που δεν τα αναγνωρίζει δεν μπορεί να πάει μπροστά. Διότι δεν καταλαβαίνει ότι πήγε λάθος δρόμο. Καταλάβατε πώς είναι. Πριν περάσετε, αυτό, λοιπόν, ναι, κύριε Τσακλή, μισό λεπτάκι. Ναι, πριν περάσουμε βεβαίως, για να δώσουμε λίγο χρόνο στο κομμάτι αυτό που θα αναλύσετε, θα ήθελα να ρωτήσω σημείο αυτό του κύριου Καλογύρου το εξής. Ο σύλλογος,
όπου είστε μέλος, κύριε Καλογύρου, ονομάζεται Αγκαλιά. Και επειδή πολλοί φίλοι ρωτάνε, από ό,τι με ενημερώνουν, τι ακριβώς είναι αυτός ο σύλλογος, και να μας πείτε δύο λόγια για τον σύλλογο αυτό. Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, και πολλές φορές οι άνθρωποι στην εποχή μας, κύριε Καλογύρου, στο θέμα των εχθρώσεων, είναι ένα θέμα σημαντικό. Κατά πόσον το εύρυο, πότε έχει ψυχή, πότε δεν έχει ψυχή, είναι φόνος, δεν είναι φόνος. Και έχουμε ακούσει πολλές απόψεις. Η άποψη της εκπομπής σαφώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εύρυο από τη στιγμή της συλλήψεώς του έχει ψυχή. Θα μας τα πείτε εσείς, επειδή είστε και ειδικό σε όλα αυτά. Εμείς έχουμε, προσωπικά έχω άλλη ειδικότητα, έχουμε καθηγητής, αλλά λέω τη δική μου άποψη, να ακούσουμε τη δική σας άποψη ως πιο ειδικό. Η Αγκαλιά είναι ένας σύλλογος που έχει ιδρυθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ένας σύλλογος ο οποίος ουσιαστικά κάνει τελεί ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Απαρτίζεται από ανθρώπους με διάφορους γιατρούς διάφορων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Έχουμε πολλούς γιατρούς, έχουμε επίσης καθηγητές, ανθρώπους ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Ουσιαστικά βοηθούν αφιλοκερδώς γυναίκες, έγκυες, οι οποίες θέλουν να κρατήσουν το παιδί τους. Υπάρχουν οι λεγόμενες μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες θέλουν να κρατήσουν το παιδί τους, και έτσι αυτές οι γυναίκες, επειδή λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, υπάρχει αυτός ο σύλλογος ο οποίος πραγματικά τη στηρίζει. Τη στηρίζει με χορηγία ουσιαστικά, ακόμα και διαμέρισμα τους παρέχουν. Ναι, βέβαια, και διαμέρισμα μπορεί να γίνει χορηγία οικίας, δηλαδή τροφής, υποστήριξης ιατρικής. Στο γιατρείο το δικό μου έχονται κάποιες κυρίες οι οποίες τις παρακολουθούμε φυσικά αφιλοκερδώς, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μια υγιή, όσο το δυνατόν γίνεται, πορεία εγκυμοσύνης. Ουσιαστικά τις παρακολουθούμε με σκοπό να βιώσουν πραγματικά μια ωραία πορεία, ο στόχος να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί ξέρετε, δεν έχουν σύντροφο. Αυτή είναι ο κύριος στόχος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σίγουρα η ζωή γίνεται από τη στιγμή της συνένωσης των δύο γαμετών, δηλαδή του αρίου με του σπερματοζωαρίου. Έχω πολλά ζευγάρια από Αμερική. Ξέρετε, στις ΗΠΑ έχουμε διάφορες χριστιανικές, θα λέγαμε, θρησκείες, κοινότητες, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι στην Ελλάδα, οι οποίες θέλουν να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι ένα πράγμα, γιατρέ μου, δεν έχει σημασία πόσα οάρια θα πάρουμε από τη γυναίκα μου, με ενδιαφέρει να πάρουμε δύο, να γονιμοποιήσουμε μόνο αυτά τα δύο και μόνο αυτά τα δύο να τα βάλουμε. Δηλαδή, εμείς φανταστείτε να κάνουμε εξωματική γονιμοποίηση, παίρνουμε συνήθως 7-8 οάρια κατά μέσο όρο γενικά, ναι, ή 5-6, σίγουρα πάνω από 4, προσπαθούμε σε κάποιες περιπτώσεις, τα γονιμοποιούμε και από αυτά διαλέγουμε ποια είναι τα καλύτερα και τοποθετούμε στη μήτρα της γυναίκας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η γνώμη τους μετράει, και είναι χαρακτηριστικό ότι ζητούν να μην γίνει καταστροφή των υπόλοιπων οαρίων, δηλαδή να τοποθετηθούν όλα στη μήτρα. Και επειδή ο νόμος το απαγορεύει, μπορεί να τοποθετήσουμε μέχρι 3, σου λέει, γιατρέ, θα μας πάρεις μέχρι 3 οάρια, και το οποίο θα τοποθετήσεις και τα 3, θα πάρεις μέχρι 2. Δεν θα γονιμοποιήσουμε ούτε άριο παραπάνω. Άρα η ζωή. Συγκινητικό είναι αυτό, έτσι. Ναι, είναι συγκινητικό η ζωή. Γιατί ξέρετε, για παράδειγμα, ναι, μπορεί να πάρουμε 20 οάρια, να γονιμοποιηθούν και τα 20 οάρια, θα βάλουμε π.χ. τα 2, τα υπόλοιπα θα γίνει μια κατάψυξη, η οποία θα διαρκέσει για 5 χρόνια. Μετά, βέβαια, θεωρητικά δεν μπορεί να επιβιώσουν αυτά τα οάρια. Παρόλα αυτά, όμως, πονάει η γυναίκα το παιδί, ας πούμε. Παρόλα αυτά, φανταστείτε όμως ότι το θέλημα του καθενός είναι διαταγή, και υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που πιστεύει και το θέλει, και καλά κάνει, ότι πιστεύουμε ότι η ζωή δημιουργείται από τη στιγμή της σύλληψης, οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει μετά είναι ένα είδος, εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, δεν θα πούμε προφάσεις. Το λέξη, προφάσεις, ναι, προφάσεις. Είναι προφάσεις. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία το αν προχωρήσει η εγκυμοσύνη ή όχι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα από το να μείνει έγκυος γυναίκα μέχρι να φτάσει να γεννηθεί το παιδί. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει να έχει καλή συντροφικότητα, στήριξη από την οικογένειά της και καλή σχέση με τον γιατρό της. Είναι σημαντικό όλα αυτά που λέτε, κύριε Καλογύρου, μαθαίνουμε πράγματα. Μας λύνονται απορίες που κατά καιρούς. Λέγανε και οι παλιοί, άμα σύλληψη, άμα άνθρωπο τελείωσε.
Αν πάτε σε ένα γεωργό, μόλις έχει φυτέψει τα μαρούλια του εκεί πέρα που είναι μικρά, ξέρω εγώ, σποράκια έχουν βγει τα φιντανάκια και του τα βγάλετε από εκεί τα φιντανάκια, θα σου πει τι κάνεις εκεί πέρα, τρελάθηκες. Μα να του πεις δεν είναι μαρούλια, είναι φιντανάκια. Και τι σημασία έχει, σου λέει, αφού θα γίνουν μαρούλια σε λίγο. Είναι ήδη μαρούλια, δηλαδή έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν συλληφθεί ο άνθρωπος, σκυλάει, ναι, να μας... ναι, έχει όλες τις δυνατότητες ανοιχτές για να γίνει ένας άνθρωπος κανονικός. Έτσι, πώς πας εσύ και του κόβεις, ας πούμε, τη ζωή. Για Τζακλίν, να ακούσουμε δύο λόγια. Ναι, να ακούσουμε δύο λόγια. Λοιπόν, περί μετανοίας, έτσι. Ναι. Λέει, τον καιρό εκείνο ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, οικειοθελώς παρεδόθη ο Ιωάννης, δεν έχει ναι. Ποιο σημείο είναι το Ευαγγελίο, για να θέλει κάποιο να το βρει κάποιο. Είναι η Κυριακή μετά τα φώτα, λέγεται. Ναι. Ναι. Ανεχώρησε στη Γαλιλαία και ήρθε στη Ναζαρέτ και κατοίκησε στην Καπερναούμ. Διότι στην δικιά του περιοχή δεν τον εδέχτησαν. Είναι αυτό που λέμε ότι ο προφήτης στον τόπο του δεν. Κάθε προφήτης στον τόπο του δηλαδή είναι συκοφαντημένος με λίγα λόγια. Το είπε και ο Χριστός δηλαδή. Και κατοίκησε, λέει, στην παραθαλάσσια Ιερουσαλήμ και πραγματοποιήθηκε με αυτό η προφητεία του Ισαΐα που λέει: Γη Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι, έτσι. Όταν λέει Γαλιλαία των Εθνών, εκεί πέρα ήταν πασπερμία. Δεν ήταν μόνο Εβραίοι, ήταν και Έλληνες, ήταν και Φοίνικες, ήταν διάφοροι κάτοικοι. Ήταν μια περιοχή, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα. Όπως είναι στην Αμερική που έχουμε έτσι μια πανσπερμία, έτσι ήταν και η, Γαλιλαία, η μικρή Γαλιλαία των Εθνών. Όχι η Γαλιλαία η πόλη, αλλά η Γαλιλαία των Εθνών. Είναι ένα παρακλάδι εκεί κάπου. Και ο λαός αυτός που καθόταν στο σκοτάδι είδε φως μέγα. Να λοιπόν ότι τον παρουσιάζει ο Ισαΐας τον Χριστό σαν μεγάλο φως. Ναι. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο των φώτων βέβαια ο Κύριος, ο Χριστός. Διότι φώτισε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, τις σχέσεις ανθρώπου με τον Θεό, τον ίδιο τον άνθρωπο, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ψυχή του, τι θα γίνει μετά τον θάνατό του, την ανάσταση των νεκρών, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ο Χριστός μας διαφώτισε και δεν υπήρχε κάποιος προηγουμένος να μας διαφωτίσει. Θα επανέλθω σε εκείνη την κοπέλα, η οποία, στην άλλη εκπομπή που θα έχουμε τηλεφωνήματα, μπορεί να πάρουν πάλι οι φίλοι να μας κάνουν ερωτήσεις, γιατί ναι. Με τις ερωτήσεις. Κάπως γονιμοποιείται και η δική μας σωστά. Σκέψη. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορεί να ρωτήσουν ναι, κάποιοι ναι. Φίλοι και τα λοιπά. Και το βλέπετε σωστά. Γιατί το Χριστό και όχι κανέναν άλλον. Ναι. Και σιγά σιγά εγώ, έτσι όπως κάθαμε και αναπολώ μερικές φορές, σκέφτηκα και άλλα πράγματα να της πω. Mm-hmm. Να της πω, παραδείγματος χάρη, ότι ο Χριστός 12 χρονών δίδασκε στο ναό του Σολομώντος γέροντες. Mm-hmm. Επί δύο ημέρες καθόντουσαν οι γέροι γύρω του και τον ρωτούσαν ερωτήσεις και ο Χριστός απαντούσε. Άρα ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος από 12 χρονών και πριν δηλαδή. Ήταν γεννημένος. Ναι. Δεν έμαθε ο Χριστός, δεν πήγε να μάθει σε ραβινικές σχολές τίποτα. Τα ήξερε, ήταν το Άγιο Πνεύμα που φώτιζε κλπ. Λοιπόν, και τελειώνει αυτό. Στους καθισμένους λέει: στη σκιά του θανάτου ανέτειλε φως. Είναι ο Χριστός. Και από τότε άρχισε να τους κηρύσει ο Ιησούς και να τους λέει: μετανοείτε, αλλάζετε δηλαδή μυαλό, συνεχώς, γιατί μετανοείτε είναι ένας χρόνος. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, κύριε καθηγητά εδώ. Είναι χρόνος ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή μετάνοια. Ναι. Έτσι με το μετανοείτε. Δεν είπε μετανοήσετε. Μια φορά δηλαδή, αλλά μετανοείται συνεχώς. Δηλαδή, να προχωράτε συνεχώς από μια πορεία του νου σε μια καλύτερη και μεγαλύτερη πορεία. Είναι αυτό το γνώθι σε αυτό το Σοκράτη, το οποίο τελειοποιείται τώρα εδώ με το Ευαγγέλιο και με τη μετάνοια, που σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω πορεία και πνευματική πρόοδο. Αυτά λίγα για να μην κουράσουμε. Βεβαίως, πείτε μας ένα δικό σου λόγο, γιατί έχουμε κάνα δύο λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Εγώ θα σας έλεγα για τα όρια της πίστεως και της επιστήμης. Επειδή και τα δύο πράγματα αυτά, και η επιστήμη και η πίστη, αφορούν την ψυχή του ανθρώπου, το όριο του και το μετέχνιο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όριον, μέτρον, άνθρωπος, θα έλεγα. Δηλαδή, μέσα στην ψυχή μας υπάρχουν και δύο τάσεις. Και της αποκάλυψης και ανακάλυψης πραγμάτων τα οποία δεν γνωρίζουμε νοητικά, δεν ξέρουμε δηλαδή, όπως η επιστήμη που είναι συνεχώς μια καινούρια γνώση, ένα εργαστήριο, μια έρευνα, μια πρόοδος, αλλά έχουμε και την πίστη, η οποία. Είναι άλλο πράγμα η πίστη. Δηλαδή η πίστη δεν έχει γνωσιολογικό αντικείμενο. Η πίστη είναι μια πεποίθηση μες στον άνθρωπο και μια ελπίδα ότι θα συναντήσει κάποτε αυτά που πιστεύει για τον Θεό και όλα αυτά. Επομένως, ο συγκερασμός πίστεως και επιστήμης για μένα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε όλους τους επιστήμονες της γης, να καταλάβουν δηλαδή ότι με την πίστη προχωράει και η επιστήμη, διότι ο πιστός άνθρωπος έχει και στόχους μεγαλύτερους. Έτσι. Δεν είναι μοιοπάζ, δεν μοιοπάζει να δει μόνο μπροστά του μία-δύο μέρες, ούτε οικονομολόγος για να δει τα πράγματα τώρα και να ανατραπούν μεθαύριο. Αλλά η πίστη είναι μια συνεχής πρόοδος. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Καλοκύρου. Ναι, πείτε μας και εσείς ένα λόγο και να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολλά, πολλά που με καλέσατε. Να είστε καλοί και εμείς που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα πω ότι τα ζευγάρια να είναι μονιασμένα, να αγαπιούνται και να πιστεύουν κυρίως να στοχεύουν αυτό που πρέπει.
που είναι κυρίως η γέννηση και η δημιουργία ενός ιδίους παιδιού. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε και εσείς και εσάς, κυρία Τζακλή. Να είστε καλά. Θα δω ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές και καλογύρου να ξαναέρθετε, να μας αναλύσετε. Είναι ενδιαφέροντα θέματα. Είδατε και το τηλέφωνο που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, για τις διαλέξεις που θα γίνουν μέσα στο Φεβρουάριο στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, σε διάφορα πνευματικά κέντρα. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας και την ερχόμενη Παρασκευή σε 7 η ώρα. Χαίρε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.